Κύριε Κουβέλη, έχω την εντύπωση ότι η χώρα δεν έχει ζήσει αντίστοιχα από τη μεταπολίτευση και μετά ένα τέτοιο μείζον θέμα όπως είναι το προσφυγικό, το οποίο εικάζω ότι δεν περιμέναμε ότι θα έπαιρνε και αυτή την έκταση, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Έχετε απόλυτα δίκιο και πρέπει να σας πω ότι δεν είναι υπερβολικό να υποστηρίξει κάποιος ότι βρισκόμαστε σε ιστορικού χαρακτήρα ανακατατάξεις, όχι μόνο για την Ευρώπη, αλλά συνολικότερα για την παγκόσμια κοινότητα. Έστω και αν το προσφυγικό ρεύμα αναφέρεται κυρίως στην πορεία του προς την Ευρώπη. Πράγματι είναι συγκλονιστικές, καθοριστικές οι στιγμές που ζει ολόκληρη η Ευρώπη και βεβαίως η χώρα μας, αν λάβουμε υπόψη ότι η χώρα μας είναι μια χώρα των 11 εκατομμυρίων πολιτών, έχει μια γεωγραφική θέση που εκ των πραγμάτων είναι η πύλη για την έξοδο των προσφύγων προς την Ευρώπη και όλα αυτά διαμορφώνουν μια κατάσταση η οποία θέλει την διαχείρισή της, την αντιμετώπιση της και στη βάση βέβαια μιας ευρωπαϊκής αλληλεγγύης η οποία δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει μορφοποιηθεί και δεν εκφράζεται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Βεβαίως η σύνοδος κορυφής που έγινε χθες, οφείλω να πω ότι έχει κάποια θετικά στοιχεία, απομένει όμως η εξειδίκευση των επιλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό, όπως σωστά παρατηρήσατε εισαγωγικά, θα γίνει στις 17 του τρέχοντος μηνός. Ποια είναι αυτά τα θετικά τα οποία αναγνωρίζετε, κύριε Κουβέλη? Το γεγονός ότι έχουμε και τη στήριξη της Γερμανίας στο να μην κλείσει η πύλη των Βαλκανίων για τους πρόσφυγες, για παράδειγμα. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Και το δεύτερο θετικό, κύριε Κουνιάκη, θα σας έλεγα ότι εκείνο το οποίο είναι αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση ομολογίας από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον στην συντριπτική πλειονότητα των χωρών μελών της Ένωσης, ότι το θέμα πια είναι πανευρωπαϊκό. Βεβαίως δοκιμάζεται η Ευρώπη αυτή την ώρα, δοκιμάζεται από συμπεριφορές που απεμπολούν την ιδρυτική, αν θέλετε, αξία και έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη. Μιλάω για τις χώρες Βίσεγκραντ, μιλάω για τη στάση της Αυστρίας, αλλά είναι θετικό το γεγονός ότι οι περισσότερες χώρες, αναμφισβήτητα με προεξάρχουσα τη Γερμανία, την κυρία Μέρκελ, υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει η χώρα μας να γίνει ένα κλειστό στρατόπεδο με την έννοια της έγερσης τυχών που θα απαγορεύουν, θα αποτρέπουν την έξοδο από τη χώρα μας. Μάλιστα. Κύριε Κουβέλη, ο ρόλος της Τουρκίας αναδεικνύεται για άλλη μια φορά ρόλος κλειδί και έχω την εντύπωση ότι για άλλη μια φορά η Τουρκία έκανε το αναμενόμενο πολιτικό αλυσβερίσι, καθώς μάλιστα ζήτησε την επίσπευση κεφαλαίων όσον αφορά την ένταξή στην ευρωπαϊκή οικογένεια, ζήτησε να καταργηθεί η βίζα. Θεωρείτε ότι υπάρχει πολιτική ειλικρίνεια στις προθέσεις της Τουρκίας να αντιμετωπιστεί το θέμα? Πρέπει να σας πω ότι η Τουρκία, το επισημάνατε ήδη, αξιοποιεί την γεωγραφική της θέση. Το γεγονός ότι έχει υποδεχθεί και τούτο ανεξάρτητα κάτω από ποιες συνθήκες 2,5 εκατομμύρια πρόσφυγες και στην κυριολεξία εκβιάζει. Επιλέγω το ρήμα εκβιάζει γιατί αυτό είναι εκείνο που προσδιορίζει την στάση της Τουρκίας στο μέγιστο μέρος. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όταν έχουμε το προσφυγικό και επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση την συνεννόηση με την Τουρκία, η Τουρκία επιλέγει να αναδεικνύει ζητήματα τα οποία δεν αφορούν και δεν έχουν σχέση με το προσφυγικό, όπως για παράδειγμα το άνοιγμα των ενταξιακών κεφαλαίων. Η Ευρώπη εδώ, αν θέλετε, έχει κάνει τον αναγκαίο ελιγμό, παραπέμπει το θέμα σε ύστερο χρόνο, όπως σε ύστερο χρόνο παραπέμπει και το ζήτημα της ελεύθερης μετακίνησης Τούρκων πολιτών χωρίς διαδικασίες στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Μάλιστα. Θα ήθελα λίγο, κύριε Κουβέλη, στη δική μας τώρα πολιτική σκηνή, υπήρξε μια κριτική στην συνάντηση των πολιτικών αρχηγών όσον αφορά την ευθύνη που μπορεί να έχει ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνησή του στο ότι υποτίμησε το θέμα του προσφυγικού. Ισχυρίζεσαι ότι έχει βάση αυτή η κριτική, ιδιαίτερα και από την κυρία Γεννηματά, η οποία μάλιστα δημιουργήθηκε και μια εμπλοκή στο κοινό ανακοινωθέν την Παρασκευή στη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών? Η κυρία Γεννηματά, δηλαδή η επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ, της Δημοκρατικής Παράταξης, επεδίωξε να εμπλέξει και άλλα θέματα, όπως για παράδειγμα μαζί με τον πρόεδρο των κεντρών, τον κύριο Λεβέντη, ζητήματα οικουμενικής κυβέρνησης και άλλα σχετικά. Το θετικό από τη Σύνοδο Κορυφής είναι ότι υπήρξε μια κοινή γραμμή και νομίζω ότι η κοινή αυτή γραμμή υπηρετήθηκε από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, στη Σύνοδο Κορυφής που έγινε μόλις προχθές. Βεβαίως υπήρξαν παραλήψεις, αλλά δεν υποτιμήθηκε από κανέναν το θέμα.
Και πρέπει να σας πω εδώ, και δεν το λέω για να γυρίσω πίσω, αλλά και η Ευρώπη έχει τις ευθύνες της. Όταν για παράδειγμα η χώρα μας ζητούσε αυξημένο αριθμό hot spots με εξοπλισμό βέβαια καταγραφής των προσφύγων, η Ευρώπη έστελνε μόλις 5 μηχανήματα την ώρα που εμείς είχαμε ζητήσει πολλαπλάσια. Mm-hmm. Όταν η Ελλάδα ζήτησε αυξημένα σκάφη της Frontex για να περιπολούν στα χωρικά ύδατα, η Ευρώπη εκόφευσε. Και βεβαίως το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ ήταν μια επιλογή στην οποία συμφώνησε και η Τουρκία, αλλά βλέπετε τώρα η Τουρκία και πάλι αξιοποιώντας και παζαρεύοντας θέλει να εμπλέξει το ΝΑΤΟ σε συνολικότερα προβλήματα που αφορούν σε θέματα εθνικής κυριαρχίας, όπως για παράδειγμα η επιμονή της ότι τα Δωδεκάνησα δεν πρέπει να αναφέρονται με το όνομα του κάθε νησού χωριστά, αλλά με αριθμούς, όπως και το άλλο ότι είναι αποστρατικοποιημένες ζώνες. Ναι. Αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτά. Εκεί βρισκόμαστε. Και βεβαίως η χώρα μας πρέπει να κινηθεί, διότι πρέπει να συμφιλειωθούμε με την ιδέα ότι έναν αριθμό ανάλογο προς τον πληθυσμό μας θα κρατήσουμε κι εμείς. Πρέπει να σπεύσει η χώρα γρήγορα να κάνει τους καταβλισμούς. Ναι. Δεν μιλάω για στρατόπεδα. Άλλωστε η χώρα μας έχει καταδικαστεί για την κλειστή αμυγδαλέζα. Το ξέρετε πάρα Σωστό. Πολύ καλά. Βεβαίως, βεβαίως. Και βεβαίως είναι συγκινητικό το γεγονός, και εδώ ο ρατσιστικός, ο ακροδεξιός λόγος δεν έπιασε, είναι συγκινητικό το γεγονός ότι η μεγάλη πλειονότητα, σύσσωμη θα έλεγα, η ελληνική κοινωνία καταγράφει και εκφράζει την αλληλεγγύη της προς τους πρόσφυγες. Μάλιστα. Κύριε Κουβέλη, θέλω λίγο να μείνω στο ΝΑΤΟ. Έχω την εντύπωση ότι μάλιστα και η κυρία Μπακογιάννη σήμερα ήταν ιδιαίτερα επικριτική. Αισθάνεστε ότι η εμπλοκή του ΝΑΤΟ, ο Πρωθυπουργός είπε στη συνέντευξή του στον κύριο Χατζηνικολάου ότι εμείς προσπαθήσαμε να πείσουμε την Τουρκία να το δεχτεί. Δεν δημιουργεί το γκριζάρισμα αυτό που επιδιώκει η Τουρκία τη δεδομένη χρονική στιγμή, η εμπλοκή του? Όχι. Υπό την προϋπόθεση ότι το ΝΑΤΟ θα έχει συγκεκριμένη, οριοθετημένη συμπεριφορά στη βάση του δικαίου, και μιλάω για το διεθνές δίκαιο, στη βάση των συμβάσεων που έχει υπογράψει η χώρα μας και η Τουρκία, και βεβαίως η παρουσία του ΝΑΤΟ, ας μην πιστεύουμε ότι θα βυθίζει αυτούς που θα έρχονται αλίμονο προς τα δικά μας χωρικά ύδατα και προς τις δικές μας ακτές, θα λειτουργεί αποτρεπτικά. Αποτρεπτικά με την έννοια ότι όποιοι έρχονται θα επιστρέφουν στην Τουρκία, υποθέτω. Ακριβώς. Ακριβώς, διότι είναι η πρώτη χώρα στην οποία έχουν αφιχθεί οι πρόσφυγες. Βεβαίως, πάντα υπάρχει η υποσημείωση αν η Τουρκία θα το τηρήσει αυτό, γιατί έχω την εντύπωση, κύριε Κουβέλη, και το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι υπάρχουν και συμφέροντα οικονομικά πίσω από όλη αυτή την εμπαραμετωπίση του ανθρώπινου πόνου. Βεβαίως. Κοιτάξτε, είναι ακριβές αυτό το οποίο λέτε. Αυτή την ώρα υπάρχει μια βιομηχανία στην Τουρκία, η έννοια με την ευρύτητα του όρου βιομηχανία, που ξεκινάει από την κατασκευή αυτών των φουσκωτών που θαλασσοπνίγουν τους ανθρώπους, για να φτάνει μέχρι τα σωσίβια, θα έλεγα αμφίβολης αξίας ως σωσίβια. Και βεβαίως υπάρχει και μια άλλη ολόκληρη βιομηχανία στη Μένη που έχει σχέση με τις διατροφικές ανάγκες των προσφύγων που βρίσκονται στην Τουρκία. Βεβαίως, η Τουρκία έχει 2,5 εκατομμύρια αυτή την ώρα. Ναι. Και η Ευρώπη καλά θα κάνει τα 3 δις τα οποία είχε υποσχεθεί να τα εκταμιεύσει και να φύγουν. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να ξέρουμε, να βλέπουμε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει αυτό το παζάρι και θα το συνεχίσει ακριβώς για να εξασφαλίσει πλεονεκτήματα από την κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί. Μάλιστα. Και κάτι άλλο το οποίο πρέπει να σημειώσω. Η Τουρκία αποδέχεται ουσιαστικά και αποδέχτηκε την παρουσία του ΝΑΤΟ. Και όχι τυχαία. Όχι μόνο για το προσφυγικό. Αλλά κυρίως διότι την παρουσία του ΝΑΤΟ την θέλει. Διότι η Τουρκία βρίσκεται στην καρδιά ή βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα αναφορικά με τις εντάσεις που σημειώνονται στην περιοχή της και αναφορικά και με την ένταση που υπάρχει στις κλιμακούμενες αντιθέσεις με την Ρωσία. Μάλιστα. Κύριε Κουβέλη, λίγο πριν κλείσουμε, για να μην κάνω κατάχρηση της ευγένειάς σας, να περάσουμε λίγο στο θέμα το οποίο η κυβέρνηση εγείρει όσον αφορά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και βεβαίως τη συζήτηση για το χρέος. Θεωρείτε ότι το χρονοδιάγραμμα του κ. Τσακαλέου, ότι μέχρι το Μάιο θα πρέπει να λυθούν τα ακαθόδη ζητήματα για να προχωρήσουμε στη συζήτηση για αναδιάρθρωση του χρέους, είναι εφικτό ή η κυβέρνηση χάνει χρόνο? Γιατί έχω την εντύπωση ότι ενώ ο κύριος Τσίπρας θέλει να εφαρμόσει τις διαρθρωτικές αλλαγές, τα προαπαιτούμενα, από την άλλη θέλει ο ίδιος να ορίσει
τον χρόνο που θα τα εφαρμόσει. Κάτι εντάξτε, που είναι... Η χώρα επήγεται να πάρει την πρώτη αξιολόγηση. Διότι από την ώρα που θα υπάρξει, ελπίζω και διεκδικώ, να είναι θετική η πρώτη αξιολόγηση, από εκεί και ύστερα θα ανοίξει, εκ των πραγμάτων θα ανοίξει η συζήτηση και η διαδικασία για την αναδιάρθρωση του χρέους. Μία αναδιάρθρωση που μπορεί να έχει πολλές εκδοχές, από την δημιουργία ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος, ακούγεται η δεκαετία Χάριτος, όπου δεν θα υποχρεούται η χώρα να καταβάλει, στην περαιτέρω χρονική επιμήκυνση, ακόμη και στην περαιτέρω μείωση του επιτοκίου. Ελάχιστη μείωση του επιτοκίου θα σημάνει ανάσα για τη χώρα, όπως ανάσα θα σημάνει και αν υπάρξει το χρονικό διάστημα χάριτο στο οποίο προαναφέρθηκα ή και η περαιτέρω επιμήκυνση. Αν ζητάτε την εκτίμησή μου, αν θα τελειώσουμε ή δεν θα τελειώσουμε με την υπόθεση αυτή μετά την αξιολόγηση, θα σας πω ότι η αξιολόγηση θα είναι τμηματική. Ναι. Και βεβαίως η καθυστέρηση δεν οφείλεται στην Ελλάδα. Η Ελλάδα θέλει να επισπεύσει. Έχει υποχρέωση να επισπεύσει για τους λόγους που προανέφερα. Το μεγάλο αγκάθι είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο μέσα από μία αντίφαση, ακούστε τι λέει, από τη μία υποστηρίζει την ανάγκη αναδιάρθρωσης του χρέους και από την άλλη ζητά με μία νεότερη συμφωνία, δεν θέλει να φύγει τελικά από την Ελλάδα, με μία νεότερη συμφωνία την επιβολή και νέων μέτρων. Μάλιστα. Και εκεί βρίσκεται η μεγάλη δυσκολία. Μάλιστα. Θα ήθελα επίσης να μου πείτε αν θεωρείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα ως μια κυβέρνηση της αριστεράς έχει απογοητεύσει τις προσδοκίες μεγάλης μερίδας του πληθυσμού με την έννοια ότι δημοσκοπικά βλέπουμε μια υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας, αν πιστέψουμε βεβαίως στις δημοσκοπήσεις. Πιστεύετε ότι ο κ. Τσίπρας υποσχέθηκε περισσότερα από όσα μπορούσε να κάνει, κύριε Κουβέλη? Αναμφισβήτητα, οι πολλές και μεγάλες υποσχέσεις αυτές πριν από το περασμένο καλοκαίρι είχαν διαμορφώσει μια απαντοχή και μια ελπίδα σε μεγάλα στρώματα του ελληνικού λαού, εξού και το 36% που πήρε στις εκλογές, ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν. Βεβαίως μετά την προσγείωση στην πραγματικότητα από τη μεριά της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, με τη συμφωνία που υπέγραψε με το τρίτο μνημόνιο, η πορεία είναι διαφορετική. Εγώ οφείλω όμως από τη φιλόξενη εκπομπή σας να πω για άλλη μια φορά ολόκληρη την αλήθεια στον ελληνικό λαό και όσους μας ακούνε. Τα πράγματα εξ αντικειμένου είναι δύσκολα. Δεν θα αλλάξουν τα πράγματα από τη μια μέρα στην άλλη. Τι οφείλει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Εκείνο το οποίο οφείλει να κάνει, από τη μια μεριά να υπηρετεί την πορεία προς την έξοδο στη βάση των όσων έχουν συμφωνηθεί και από την άλλη να εφαρμόσει, και υπάρχει μεγάλο περιθώριο ή τουλάχιστον σημαντικό περιθώριο, να εφαρμόσει ένα παράλληλο πρόγραμμα, το οποίο, κύριε Κουνιάκη, μπορεί να μην ανατρέπει ριζικά τα πράγματα, αλλά θα αποτελεί ανακούφιση και κυρίως θα διαμορφώνει συνθήκες σιγά σιγά να βελτιώνεται και το επίπεδο της εργασίας. Τι εννοώ? Ήδη έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους, άντρες και γυναίκες, νέες και νέους κατά κύριο λόγο. Ήδη έχουμε μία μείωση της τάξης της μιας μονάδας. Ναι. Πρέπει να αξιοποιήσει, γιατί τα παραθέτω τα στοιχεία αυτά, να αξιοποιήσει τάχιστα το ΕΣΠΑ, να αξιοποιήσει επίσης πάρα πολύ γρήγορα, χωρίς άλλη καθυστέρηση, το λεγόμενο πρόγραμμα Juncker, το οποίο, θυμηθείτε, προβλέπει 33,5 δισεκατομμύρια ευρώ και μάλιστα χωρίς τη μεσολάβηση του ελληνικού δημοσίου και με προϋποθέσεις βέβαια που θέτει, το 1 τρίτο να είναι η ίδια συμμετοχή του ενδιαφερομένου, 1 τρίτο της τράπεζας και 1 τρίτο από το πρόγραμμα. Και κυρίως, για να ολοκληρώσω επ' αυτού επιγραμματικά κατά ανάγκη τη σκέψη μου, όσο και την πολιτική μου θέση, πρέπει χωρίς άλλη καθυστέρηση να κινηθεί η διαδικασία της ανάπτυξης. Και έχουμε περιθώρια ως χώρα την αναπτυξιακή διαδικασία με βάση τις δεδομένες δυσκολίες που υπάρχουν, αυτή τη διαδικασία ανάπτυξης να την ξεκινήσει η χώρα. Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Κουβέλη, επειδή μιλούσαμε λίγο πριν για το χρέος και μιλώντας μέσα από το απογευματινό μαγκαζίνο με έγκριτους οικονομολόγους, έχω την εντύπωση ότι μέχρι το 2023 η χώρα δεν θα ωφεληθεί σε τίποτε με την αναδιάρθρωση του χρέους από τη στιγμή που δεν πληρώνουμε τα τοκοχρεολύσια στις χώρες που μας έχουν δανείσει. Αυτό δεν είναι αλήθεια? Δηλαδή, γιατί βιαζόμαστε να ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο συζήτησης? Το βιαζόμαστε διότι έχει σχέση και με τον προγραμματισμό μας και έχει σχέση και με το αποτέλεσμα της τελικής ρύθμισης, εάν και εφόσον υπάρξει η αναδιάρθρωση. Μάλιστα, κατάλαβα. Ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών ή την θέση της Ένωσης Κεντρών περί οικουμενικής κυβέρνησης την ασπάζεστε?
Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ούτε οικουμενική, αλλά ούτε και πρόωρες εκλογές. Βεβαίως, στην πολιτική κανείς δεν μπορεί να είναι απόλυτος, αλλά στη βάση των δεδομένων που σήμερα έχουμε μπροστά μας και γι' αυτά συζητάμε, δεν βλέπω ούτε προωρότητα εκλογών, ούτε οικουμενική κυβέρνηση. Το ενδεχόμενο, και κλείνω κύριε Κουβέλη, επιστροφή σας στον ΣΥΡΙΖΑ το αφήνετε ανοιχτό, γιατί έχει συζητηθεί κατά καιρούς αυτό? Κοιτάξτε, απαντώ στο ερώτημά σας για άλλη μια φορά, γιατί μου έχει υποβληθεί και από άλλες πλευρές. Οι λόγοι οι οποίοι μας οδήγησαν το 2010 να φύγουμε από τον τότε ΣΥΡΙΖΑ έχουν περιοριστεί έως έχουν εξαφανιστεί στα βασικά σημεία. Από την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε τη σταθερή ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, την παραμονή στην Ευρωζώνη και κατά συνέπεια την παρουσία της με τη συμμετοχή της Ευρωζώνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένα πάρα πολύ θετικό στοιχείο. Βεβαίως υπάρχουν πλευρές οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν, πρέπει να λιανθούν και κατά τούτο σας λέω ότι θέλω να επιτύχει η κυβέρνηση, υποστηρίζω την προοδευτική διακυβέρνηση και τούτο ανεξάρτητα από την κριτική, τις παρατηρήσεις μου και τις όποιες επιφυλάξεις μου για ζητήματα, επιφυλάξεις τις οποίες έχω και τις οποίες λέω και δημόσια.